Πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη, στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας. Ο κόσμος υποφέρει μέσα στη λωρίδα της Γάζας, ενώ συνεχίζουν και μάλιστα με σφοδρότα στην καρδιά πια της πόλης οι μάχες του Ισραηλινού στρατού με τη Χαμάς. Φαίνεται ότι ο στρατός του Τελ Αβίβ εστιάζει πλέον στη σύραγγη, Σταύρο. Πράγματι, Ισία, καθώς μένονται σφοδρές μάχες σε δύο επίπεδα. Από τη μία πάνω από το έδαφος, όπου οι Ισραηλοί προωθούνται σε νέες θέσεις. Από την άλλη όμως κάτω από το έδαφος, τα τούνελ σε αυτόν τον λαβύρινθο από σύραγγες, όπου μέχρι στιγμής, όπως λένε οι Ισραηλοί, έχουν εντοπίσει περισσότερες από 130 εισόδους φρεατίων, τις οποίες καταστρέφουν. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε αυτά τα τούνελ έχουν εντοπίσει συστήματα παροχής νερού, φαγητό, αλλά και συστήματα παροχής οξυγόνου, που δείχνουν ότι σχεδίαζαν να μείνουν εκεί οι ένοπλοι της Χαμάς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και από εκεί βεβαίως να κατευθύνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Τώρα το μηχανικό μάχης καταστρέφει αυτά τα τούνελ, τις εισόδους τους, προκειμένου να εγκλωβίσει εκεί τα μέλη της Χαμάς. Όμως παράλληλα διεξάγει και ειδικές επιχειρήσεις τόσο με ρομποτικά μέσα, όσο και με σκύλους ανιχνευτές, με κάμερες και με κάθε τρόπο, προκειμένου να εντοπίσει ομήρους οι οποίοι μπορεί να κρατούνται σε αυτές τις υπόγειες στοές και τα υπόγεια στρατηγεία. Σταύρο, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τι? Λοιπόν, σε αυτό κλήθηκε να απαντήσει υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος ΣΥΑ, ο οποίος σύμφωνα με το Reuters υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να επανακαταλάβει την λωρίδα της Γάζας, ούτε καν την πόλη της Γάζας, όπως είπε, ούτε να την ελέγξει για πολύ καιρό. Αυτό που επισημαίνει είναι ότι συνεχίζεται η επιχείρηση, την οποία χαρακτηρίζει πετυχημένη μέχρι στιγμής, αλλά όμως τονίζει πως δεν θα έχει διάρκεια μεγάλη, δεν θα έχει αόριστη διάρκεια, θα ολοκληρωθεί μόλις επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Να χτυπηθούν δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ.